η καρδιά του Φαντάρου Αλέξανδρου στο Χαϊδάρι είναι γνωστή με αυτόν τον όρο, μία καρδιά, η οποία είναι σχεδόν ορατή από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Προσέξτε λίγο, αν μπορούμε, έχουν φωτογραφία. Κοιτάξτε τώρα λίγο. Έγιναν κάποιες εργασίες σε ένα παλιό νταμάρι. Και έχει σχηματιστεί αυτό το σχήμα της καρδιάς. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε φωτιστεί κόκκινη. Αυτή είναι εδώ η φωτογραφία από το 22. Είχαμε ξαναβγάλει το θέμα πέρυσι. Τυχαίο το γεγονός, αναφορικά με το σχήμα της καρδιάς, καθόλου τυχαία η κίνηση ορισμένων να φωτιστεί κόκκινη και να στείλει αυτό το μήνυμα σε όλο το λεκανοπέδιο. Φέτος τώρα, λόγω του Αγίου Βαλεντίνου γενικότερα, επαναφέρουμε αυτό το θέμα, το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία. Πάμε στον κύριο Απόστολο Χριστοδουλάκη, τον πρόεδρο της Εστίασης Κριτών Χαϊδαρίου, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και οπτικά βέβαια. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Έχετε εδώ στην Αθήνα, όπως και πέρσι, έχετε το δικό σας ανταποκριτή, έτσι, την Εστία Κριτών Χαϊδαρίου. Σωστά. Για τη γιορτή συγκεκριμένα του Αγίου Βαλεντίνου. Και όπως και πέρσι, η εστία μας στο Χαϊδάρι είναι ο συνδετικός κρίκος των Κριτών εδώ, με την Κρήτη, με όλη την Κρήτη που σας βλέπει και σας παρακολουθεί. Και με αγάπη, σας έχουμε και αδυναμία, γνωρίζουμε το έργο σας και ξέρετε ότι η πόρτα της εκπομπής εδώ είναι πάντα ανοιχτή. Αναφορικά τώρα με την εικόνα που βλέπουμε, είναι ξεχωριστή, είναι κάτι πρωτότυπο, είναι κάτι μοναδικό. Είναι κάτι ιδιαίτερο, παρότι είναι μια γιορτή που γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο και είναι η μέρα των ερωτευμένων και της αγάπης. Εδώ στο Χαϊδάρι είναι ακόμα πιο έντονη η γιορτή αυτή, καθώς ο μύθος θέλει, όπως είπατε, ένας φαντάρος, ο Αλέξανδρος που υπηρέτησε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, να έχει λαξεύσει στο βράχο για την αγαπημένη του αυτή τη μεγάλη καρδιά. Είναι ένας μύθος, αλλά δίνει σε όλους εμάς στο Χαϊδάρι την αφορμή να γιορτάσουμε με τον δικό μας τρόπο την ημέρα αυτή. Μάλιστα, είναι ένας μύθος, ναι, αλλά πίσω από αυτό το μύθο κρύβεται μία ξεχωριστή έτσι ιστορία και γιατί να μην το πιστέψουμε. Βεβαίως, η καρδιά αυτή λοιπόν να πούμε ότι φωταγωγείται τα τελευταία χρόνια και είναι από όλο το λεκανοπέδιο ορατή. Ξεκίνησε η παρούσα δημοτική αρχή η οποία αξίζει συγχαρητήρια, αλλά η καρδιά αυτή η οποία έχει ήδη φωταγωγηθεί, ουσιαστικά για όλο τον κόσμο έχει σκοπό να μεταδώσει τις έννοιες της αγάπης, του έρωτα ενδεχομένως και της αλληλεγγύης σε όσους το έχουν ανάγκη. Δηλαδή δίνουμε ένα βαθύτερο νόημα. Βέβαια, φαντάζομαι ότι έχετε αναφερθεί και στον Άγιο Ιάκυνθο, ο οποίος γιορτάζει στις 3 Ιουλίου και είναι ο Άγιος της Αγάπης στην Κρήτη. Σωστά. Σωστά. Έτσι, ο Άγιος των Συναισθημάτων. Και όντως να πούμε λοιπόν ότι η σημερινή ημέρα με την έντονη αυτή φωταγώγηση της καρδιάς ουσιαστικά έχει σκοπό να μας βοηθήσει να σκεφτούμε τους συνανθρώπους μας και να δείξουμε αγάπη στα αγαπημένα μας πρόσωπα αλλά και σε όσους το χρειάζονται. Το μήνυμά σας, πρόεδρε, εδώ στους κριτικούς και με αυτό να κλείσουμε, ποιο είναι? Το μήνυμά μας είναι να είμαστε πάντα αγαπημένοι και πάντα να εκφράζουμε την αγάπη μας, τον έρωτά μας, αλλά και την υποστήριξή μας προς τον συνάνθρωπο με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία, όχι μόνο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά και όλες τις ημέρες, αλλά ας είναι αυτή η ημέρα που μας θυμίζει, να μας θυμίζει ότι πρέπει να το κάνουμε όλο το χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα να εστιάσουμε λίγο και στις δράσεις εκεί της Εστίας Κριτών στο Χαϊδάρι. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους όσους μας βλέπουν και μας παρακολουθούν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.